Πάμε να δούμε ακριβώς η επόμενη σύνδεση. Ενημέρωσέ με ακριβώς. Βλέπουμε εδώ, δρομολογήθηκαν οι παρεμβάσεις στην παραλιακή λεωφόρο του Ηρακλείου. Και πού αναφερόμαστε, και να υποδεχτούμε και την Εύη Σπανού, αναφερόμαστε σε φανάρια, σε δύο κομβικά σημεία της παραλιακής του Ηρακλείου. Βλέπουμε τις παρεμβάσεις. Φωτογραφίες λοιπόν που αντλήσαμε από το neakrete.gr, ναι, στο ρεπορτάζ το οποίο ανήκει στην Γεωργία Μακάκη, η οποία βρέθηκε πριν από ένα μήνα στο σημείο, έκανε ρεπορτάζ. Τα φανάρια είχαν τοποθετηθεί, ωστόσο τις τελευταίες μέρες έχουν τεθεί σε λειτουργία. Κάτι το οποίο είναι καινούριο και για τους ανθρώπους που μένουν στην περιοχή, ναι, αλλά και για όσους αποφασίσουν να περάσουν από το συγκεκριμένο σημείο. Υπήρξε καθυστέρηση, οι διαδικασίες ήταν χρονοβόρες, ωστόσο εγώ θέλω να σταθώ στο πείσμα, στη θέληση ανθρώπων που λειτουργούν αυτή τη στιγμή εθελοντικά, όπως είναι και ο Πολιτιστικός Σύλλογος στα Καμίνια, που εδώ και πολλά χρόνια, με αφορμή τα τροχαία συμβάντα τα οποία έχουν καταγραφεί και είχαν καταγραφεί στο συγκεκριμένο σημείο, μάλιστα άνθρωποι έχουν χάσει και τη ζωή τους. Τι έλεγαν εκεί οι άνθρωποι στον Πολιτιστικό Σύλλογο? Κάντε κάτι. Εδώ είμαστε να σας βοηθήσουμε. Πρέπει να μπουν φανάρια. Πρέπει να μπει ένα τέλος σε αυτή την αιματοχυσία. Και ένα πολύ μεγάλο μπράβο, και νομίζω ότι δικαιώνεται αυτή η προσπάθεια των συγκεκριμένων ανθρώπων. Βλέπουμε τα πλάνα. Πάμε να συναντήσουμε, Εύη, την κυρία Χρονάκη. Φιλαρέτη Χρονάκη, είναι η πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Καμινίων. Μάλιστα, την καλησπέρα μας. Καλησπέρα σας, κύριε Παναγιωτόπουλε, σε εσάς και τους τηλεθεατές σας. Αποτελεί λοιπόν μια δικαίωση η εξέλιξη. Τα φανάρια είναι γεγονός. Μάλιστα, μάλιστα. Ακριβώς. Αισθανόμαστε δικαιωμένοι, γιατί πραγματικά ένα πάγιο αίτημά μας υλοποιήθηκε, κατά το ίμιση βέβαια, γιατί έχουμε φανάρια στη συμβολή της Οδού Αχαιών με παραλιακή. Απομένει όμως και η εγκατάσταση φαναριών και η λειτουργία τους στην Οδό Δωμαλάκη με παραλιακή, λίγο πριν το Παγκρίτιο στάδιο. Και θα πρέπει να πούμε ότι είναι γλυκόπικρα τα συναισθήματά μας. Ως πολιτιστικό σύλλογος πραγματικά χαιρόμαστε που έγινε κάτι σημαντικό. Από την άλλη όμως λυπούμαστε, γιατί πρέπει σε αυτόν τον όμορφο και ευλογημένο τόπο να γίνονται όλα ετεροχρονισμένα. Γιατί να χυθεί τόσο αίμα? Γιατί να υπάρχει πραγματικά τόσα ατυχήματα να υπάρχουν και να μην γίνει εξ αρχής αυτό, ή έστω έγινε εξ αρχής μια παράληψη, στη συνέχεια να διορθωθεί άμεσα όμως, γιατί αυτό που προέχει είναι πραγματικά βασικό μέλημα η ανθρώπινη ζωή. Αυτό πιστεύω, και έπρεπε πραγματικά το καιρό να έχει γίνει. Εν πάση περιπτώσει, παρατηρείτε τώρα πόσο ωραία απρόσκοπτα γίνεται η συγκοινωνία, η πεζή, πολύ σημαντικό, από την παραλιακή έχουν πρόσβαση προς τα Καμίνια, που δεν υπήρχε παρά μόνο στην περιοχή Τάλος Πλάζα. Εκεί υπήρχαν φανάρια και ήταν αδύνατη. Μάλιστα. Πραγματικά η επικοινωνία. Είναι... Εδώ από κάτω υπάρχει Παιδική Χαρά με, ναι, κούνιες. Και δεν μπορούσαν οι άνθρωποι. Τώρα βλέπουμε τις διαγραμμίσεις, τα φανάρια, όλα κυλούν ομαλά. Γιατί να μην γίνει νωρίτερα αυτό? Ακριβώς. Ξέρετε, κυρία Χρονάκη, εγώ θέλω να σταθώ και κάπου αλλού. Ακριβώς, παράπονο και ένα πολύ μεγάλο μπράβο σε εσάς προσωπικά, που όλα αυτά τα χρόνια λέγατε πρέπει κάτι να γίνει σε αυτή την περιοχή, γιατί χάνονται ανθρώπινες ζωές. Αλλά τι να τα κάνεις τα φανάρια, βέβαια, αν δεν υπάρχει και σωστή οδηγική παιδεία και σωστή νοοτροπία. Το θέμα είναι να σταματούν και στο κόκκινο, να σταματούν και στο πορτοκαλί οι οδηγοί σε αυτά τα φανάρια, για να μην έχουμε άλλα περιστατικά με τροχεία συμβάντα, με παρασύρσεις, με συγκρούσεις, με προσκρούσεις. Πρέπει να το δούμε και αυτό. Πολύ σωστά. Η οδηγική συμπεριφορά, ένα άλλο επίσης θέμα, που αυτό είναι και θέμα παιδείας ήδη, από τα σχολικά χρόνια ή και από την οικογένεια. Όμως τα φανάρια συμβάλλουν κατά κάποιο τρόπο, κατά ένα μεγάλο ποσοστό, στο να περιοριστούν τα ατυχήματα και να είναι πιο ασφαλής η διάβαση και στο δρόμο. Καταλαβαίνετε, εκεί είναι το θέμα. Βλέπετε, σταματούν τώρα, άλλοτε έτρεχαν.
ηλικιωδώς περνούν οι πεζοί, υπάρχει μια τάξη. Αυτό θέλουμε να πετύχουμε καθ' όλη την διάρκεια της παραλιακής, που βλέπουμε ότι ήταν αδύνατη η διάβαση του δρόμου αυτού και για τους πεζούς, αλλά και με τα αυτοκίνητα, πάρα πολλά ατυχήματα. Μάλιστα. Γιατί να θρηνήσουμε, όπως λέτε κι εσείς, τόσα θύματα. Αυτό είναι πάρα πολύ άδικο. Μάλιστα, Εύη, ο λόγος σε σένα. Έχει μια ερώτηση, Εύη. Εγώ θέλω να πω, βλέποντας αυτή την εικόνα, ότι δείχνει την μορφή που θα έπρεπε, όπως έχει πει και η κυρία Χρονάκη, να έχει η παραλιακή και η πόλη του Ηρακλείου, να υπάρχουν δηλαδή άνθρωποι που μεριμνούν. Νομίζω ότι αυτό έλειπε από τους κατοίκους της περιοχής, το να νιώσουν ότι τα αιτήματά τους έχουν εισακουστεί και ότι φροντίζουν και όλοι θέλουν το καλό τους. Οπότε το αποτέλεσμα νομίζω σας δικαιώνει μέχρι ένα βαθμό. Ωστόσο, ο πολιτιστικός σύλλογος που μας έχει συνηθίσει σε πολύ ωραίες δράσεις και κινητοποιήσεις, φαντάζομαι ότι δεν σταματάει εκεί. Μάλιστα. Λοιπόν, τι να πούμε. Όχι, βέβαια. Ακριβώς. Ναι. Το έργο μας είναι πολύπλευρο, πολυσχηδές, αλλά αυτό εδώ είναι πάρα πολύ βασικό, γιατί συμβάλλει και αυτό στην ποιότητα ζωής όχι μόνο των Καμινιωτών, αλλά ολόκληρης της κοινωνίας του Ηρακλείου και όχι μόνο και της επαρχίας, γιατί ο παραλιακός είναι ένας πολύ σημαντικός μάλιστα, δρόμος. Μάλιστα, λοιπόν, εδώ και είμαστε. Εδώ θα ήθελα να ευχαριστήσω και εσάς, γιατί χωρίς την προβολή πραγματικά δεν θα είχαμε επιταχύνει την υλοποίηση του αιτήματός μας. Κυρία Χρονάκη, υποχρέωσή μας. Εμείς ευχαριστούμε. Με το καλό να τα ξαναπούμε πάλι. Το έργο σας είναι πολύ σημαντικό εκεί στην περιοχή. Αυτό. Και σίγουρα έχουμε και πολλά να πούμε. Ας ελπίσουμε την επόμενη να φορά καλά. Να είμαστε στα άλλα, στη συμβολή Δομαλάκη και Παραλιακής. Να είστε καλά, να είστε να καλά. Ευχαριστούμε. Να είστε καλά.